Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός βρίσκει μια κακή ομάδα απέναντί του, η οποία θα πάει στο πουστλούκι και στο ξύλο και στην αναρχία, στο Αντάρτικο για να τον φάει. Νομίζω ότι η διαιτησία δεν θα πάει κόντρα στον Ολυμπιακό σε αυτό το παιχνίδι, και ούτε θα μασίσει ο Ολυμπιακός από το Αντάρτικο. Είναι σε κακό φεγγάρι ο Ολυμπιακός, αλλά είναι τυχερός γιατί έχει απέναντί του μια κακή ομάδα. Έτσι τους είδα εγώ αυτούς εδώ πέρα, μέσα στο Καραϊσκάκι. Κακή ομάδα. Και επίσης θα παίξει με 3-5-2 για να αναπτυχθεί, και θα πρέπει να παίξει τετράδα ή 4-3-3 ή 4-4-2. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ένα γκολ και θα περάσει. Όπως πιστεύω θα κάνει ένα γκολ και θα περάσει και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Η οποία είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Είναι καλύτερη ομάδα από τους, για μένα από τους Εβραίους. Καλύτερη ομάδα. Άρα λοιπόν θα περάσει και ο Παναθηναϊκός με γκολ. Ο πλαστικός χλωροτάπητας. Δεν θα επηρεάσει νομίζω ο πλαστικός χλωροτάπητας. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει. Με μια-δυο προπονήσεις προσαρμόζονται οι ποδοσφαιριστές. Είναι εύκολο προσάρμοστοι. Και βλέπω να αποκλείεται η ΑΕΚ. Είναι πούστικο το 0-0. Είναι πολύ ύπουλο. Και σε τέτοιεν, θα βρει χώρους. Γιατί η ΑΕΚ δεν έπαιξε τόσο κλειστά μέσα στην ΟΑΚΑ. Και με 60.000 κόσμο που θα περιμένουν την ΑΕΚ να παράγει ποδόσφαιρο. Θα φάει γκολ η ΑΕΚ, πιστεύω θα αποκλειστεί η ΑΕΚ, θα περάσει εύκολα ο Παναθηναϊκός, δύσκολα θα περάσει, αλλά περάσει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα πάει στην παράτα. Αυτές είναι προβλέψεις μου. Οι Παοξίδες εύχονται να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, να πάρει το market bull ο Σαββίδης για να πάρει τα λεφτά. Κάποια στιγμή τον Σαββίδη το πιάσαν τον κόλο πολύ. Ευκαιρία είναι τώρα να τα πάρει πίσω ο Σαββίδης, να πουλήσει και τον Λούκας, να πουλήσει, πήρε και τα λεφτά από το ΜΑΤ, να κάνει την απόσβεσή του. Είναι η ώρα της απόσβεσης για τον Ιβάν Σαββίδη.